Γενικά, αν η χώρα οδηγηθεί σε αδιέξοδο μετά τον Ιούνιο, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ξανά εκλογές, να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση το έργο της? Λοιπόν, οι απαντήσεις είναι οι εξής. Να συνεχίσει η υπάρχουσα κυβέρνηση το έργο της 38,3. Να έχουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας 46,4. Ξανά εκλογές το 12%. Λοιπόν, ένα συμπέρασμα είναι, είπαμε, όχι στο δημοψήφισμα. Τώρα εδώ είναι ένα καθαρό συμπέρασμα, όχι και σε εκλογές. Τώρα, αν δει κανείς ποιοι λένε το κυβέρνηση εθνικής ενότητας και ποιοι λένε ότι θα συνεχίσει την υπάρχουσα, καταλαβαίνουν και γιατί διαμορφώνουν και αυτά τα ποσοστά. Ωραία, πες μας ποιοι λένε. Υπέρ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας είναι σχετικά περισσότερο οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, το 71%, οι ψηφοφόροι του Ποταμιού και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Υπέρ του να συνεχίσει η υπάρχουσα κυβέρνηση το έργο της είναι η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό του 60% και η ψηφοφόρη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και της Χρυσής Αυγής. Ναι, κυρίως όμως επειδή δεν θέλουν ούτε κυβέρνηση εθνικής ενότητας ούτε εκλογές η Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό λέει αυτό, δεν έχει άλλη επιλογή ουσιαστικά. Και υπέρ των εκλογών είναι το ΚΚΕ. Υπάρχουν πολλές σχέσεις τώρα τελευταία μεταξύ Χρυσής Αυγής. Και υπέρ των εκλογών είναι το ΚΚΕ περισσότερο. Κυρίως. Υπέρ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας είναι και αρκετοί ξένοι αξιωματούχοι. Να είναι και αυτό. Λοιπόν, σε περίπτωση. Στου τέσσερις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, προφανώς, αλλά το ποσοστό του να συνεχίσει η κυβέρνηση το έργο της συνάδει με το ποσοστό το εκλογικό που λοιπόν, πήρε εδώ τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Το ενδιαφέρον είναι η πρόθεση ψήφου στην περίπτωση που θα γίνονταν οι εκλογές. Και εδώ η πρόθεση ψήφου, αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, μας δίνει τα εξής αποτελέσματα. ΣΥΡΙΖΑ το 35,6. Και το συγκρίνουμε με την προηγούμενη δημοσκόπηση που έγινε στις 18 Μαρτίου, όπου είχαμε 40,2. Τη Νέα Δημοκρατία το 20,8. Στην προηγούμενη, στις 18 Μαρτίου, είχαμε 21%. Το Ποτάμι 5,8, στην προηγούμενη 4,3. Χρυσή Αυγή 5,3, στην προηγούμενη 4,8. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,1, στην προηγούμενη 4,9. ΑΝΕΛ 4,2, στην προηγούμενη 4,5. ΠΑΣΟΚ 2,8, στην προηγούμενη 2,5. Ένωση Κεντρών 1,5 με 1,4. Κηδισό 1,4 με 1,8. Και άλλο 3,8 και τώρα έχουμε 4,3. Έχουμε αδιευκρίνηστη ψήφο στο 13,7, ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση είχαμε 10,3. Λοιπόν, δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι η μείωση της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ δεν την καρπούται η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, αλλά το Ποτάμι κυρίως, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Ναι. Να κάνουμε ένα γενικό σχέδιο καταρχήν. Τάσο, αυτό που πρέπει να δούμε, κάνε το σχόλιο, γιατί αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι και η τελευταία μας κάρτα, είναι το συγκριτικό γράφημα στην πρόθεση ψήφου σε τρεις δημοσκοπήσεις από τις 13 Φεβρουαρίου, 18 Μαρτίου και σήμερα 29 Απριλίου. Λοιπόν, έχει μια μείωση της τάξης 4,8 το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο ίδιο από την προηγούμενη φορά και έχουμε μια διαφορά της τάξης του 14,8%. Κερδισμένη της περίοδου φαίνεται ότι είναι το Ποτάμι με σύν πλην 1,5%. Και οι διαφορές των υπολείπων κομμάτων είναι μικρότεροι του μισό τοις εκατό. Ελάχιστες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συγκριτικό γράφημα της πρόθεσης ψήφου, να δούμε πώς καταγράφεται η πορεία στην πρόθεση ψήφου από τις 13 Φεβρουαρίου, περνώντας από τις 18 Μαρτίου και φτάνοντας σήμερα 29 Απριλίου. Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Λοιπόν, έχουμε για το ΣΥΡΙΖΑ στις 13 Φεβρουαρίου 45,4 πρόθεση ψήφου. Πάει στις 18 Μαρτίου στο 40,2 και έρχεται σήμερα 29 Απριλίου στο 35,6, που είναι κάτω από το εκλογικό του ποσοστό των εθνικών εκλογών. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Στις 13 Φεβρουαρίου είναι στο 18,4, ανεβαίνει 18 Μαρτίου στο 21% και σήμερα βρίσκεται στο 20,8. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ απλά. Θωμά. Εντάξει, μια μεγάλη πτώση. Βλέπουμε ότι μέσα σε 2-2,5 μήνες είναι η διαφορά των 10 μονάδων. Από το 45% στο 35%. Και ο άλλος, γιατί και διαφορά έχει μια σημασία. Εδώ το πρώτο με το δεύτερο κόμμα είχε διαφορά 27 μονάδες, αν δεν απατώμε. Μετά τον Μάρτιο η διαφορά πηγαίνει στις 19 μονάδες και τώρα πηγαίνει στο 14,8. Έχουμε όμως πολύ ενδιαφέρον έβριμα και σε ό,τι αφορά το δεύτερο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δείχνει να μην εκμεταλλεύεται τίποτα από αυτό το οποίο σηματοδοτεί η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Ζούμε στο ανάποδο αυτό που παρακολουθήσαμε προεκλογικά, που λέγαμε ότι ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία δεν καρπώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα παρατηρούμε ακριβώς το αντίθετο. Ενώ φαίνεται ότι έχει μια πτωτική πορεία το μεγάλο εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν καρπώνεται η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα και υπάρχει μια μεγαλύτερη διασπορά ή πηγαίνουν σαν αποφάσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να ανακάμπτει πιστικά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εκλογές, έτσι έχει αποκλείσει ο Πρωθυπουργός, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρόθεση ψήφου είναι ενδεικτική και έρχεται να συνδεθεί. Έχει πάντως την πολιτική υπεροχή, εξακολουθεί και την έχει. Έτσι, παρά την πτώση. Όμως με βάση αυτό επιστρέφουμε στα εκλογικά ποσοστά. Έτσι φαίνεται. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 35,6 πόσο πήρε. Και είναι πάλι 35,2. Ναι, κάτι παραπάνω πήρε, και, αλλά επειδή λίγο, υπόθεση ψήφου, η εκτίμηση είναι περίπου το ίδιο. Το ίδιο και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δηλαδή βλέπουμε έχει ότι. Έχει αυξηθεί και η αδιευκρίνηστη ψήφος, 3,5 μονάδες. Ναι. Δηλαδή,